Από την προηγούμενη εβδομάδα, οι συνάδελφοι γιατροί του χειρουργικού τομέα και στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία, κάτω από το βάρος των ελλείψεων σε αναισθησιολόγους και σε νοσηλευτικό προσωπικό, αποφάσισαν να προβούν σε κινητοποιήσεις. Καταφύγαμε στο έσχατο μέτρο της αναστολής των τακτικών χειρουργείων, γιατί αδυνατούμε να καλύψουμε ταυτόχρονα και τα επίγοντα έκτακτα χειρουργικά περιστατικά και τα τακτικά. Πόσα παιδιά περιμένουν τώρα εργασίας... να χειρουργηθούν, κύριε Μπάνο, πόσα παιδιά περιμένουν να χειρουργηθούν? Αυτή τη στιγμή η λίστα αναμονής για χειρουργείο φτάνει στα 2.000 παιδιά που περιμένουν για πάνω από 4 μήνες. 2.000 παιδιά. Αυτή η λίστα μάλιστα είναι 2.000 παιδιά, ναι. Είναι κοντά στα 2.000 παιδιά. Μισό λεπτάκι. Μάλιστα αυτή η λίστα... Ελάτε, ολοκληρώστε. Έχει επικαιροποιηθεί αυτή η λίστα. Δηλαδή μπήκε στη διαδικασία η διοίκηση και το Υπουργείο να τηλεφωνεί στους γονείς, να τους ρωτάει αν θέλουν να απευθυνθούν σε άλλο παιδιατρικό νοσοκομείο, να αλλάξουν γιατρό δηλαδή, ή αν έχουν χειρουργηθεί τα παιδιά τους. Και παρόλα αυτά, εξαιτίας αυτών των μεγάλων ελλείψεων και της πολύμηνης αναμονής, η λίστα είναι με 2.000 παιδιά που περιμένουν να χειρουργηθούν. Για να καταλάβουμε τώρα, αυτά τα χειρουργεία, τα 2.000 παιδιά που περιμένουν να χειρουργηθούν, και δεν είναι απλό, γιατί θυμάσαι και πέρυσι, Ιορδάνη, είχαμε βγάλει μια υπόθεση με κρεατάκια που το γύρισε σε κάτι άλλο. Αυτά τα 2.000 παιδιά δεν χειρουργούνται γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι, δεν υπάρχουν γιατροί, για ποιο λόγο? Αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να χειρουργηθούν γιατί από τις 10 χειρουργικές αίθουσες που διαθέτει το Αγία Σοφία, αυτή τη στιγμή καθημερινά λειτουργούν 3, το πολύ 4 χειρουργικές αίθουσες. Ναι. Για να μπορέσει να ανοίξει μια χειρουργική αίθουσα, θα πρέπει εκτός από τους γιατρούς, δηλαδή τον χειρουργό και τον αισιολόγο, να υπάρχουν νοσηλευτές, εργαλειοδότες, βοηθοί νοσηλευτών. Και κάτω από το βάρος των μεγάλων ελλείψεων σε αναισθησιολόγους και σε νοσηλευτές, παραμένουν κλειστές πάνω από το 50% οι αίθουσες. Αυτά τα 2.000 παιδιά είναι τακτικά χειρουργικά περιστατικά. Όμως, μέσα από αυτή τη μεγάλη αναμονή, το τακτικό χειρουργικό πρόβλημα δημιουργεί και συνέπειες για την υγεία τους και καταλήγουν να γίνονται έκτακτα χειρουργικά περιστατικά. Έτσι είναι, έτσι είναι. Κύριε Μπάνο, θα σας ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω αν η κυρία Παγώνη μπορεί να απαντήσει. Με το χέρι στην καρδιά. Επειδή το ακούω στο ρεπορτάζ, γιατί το ψάξαμε πολύ το θέμα. Ναι. Υπάρχουν πολιτικά κίνητρα πίσω από αυτή την κατάσταση? Εγώ θεωρώ ότι είναι επιλογή σήμερα του κράτους και των κυβερνήσεων να κρατάνε τα νοσοκομεία και τις χειρουργικές αίθουσες κλειστές και υποβαθμισμένα, έτσι ώστε να στρέφουν τη μεγάλη μερίδα του κόσμου και τους γονείς στον ιδιωτικό τομέα. Είναι κεντρική πολιτική επιλογή. Η υποχρωματοδότηση, οι προσλήψεις με το σταγονόμετρο, να δουλεύει το προσωπικό στα νοσοκομεία με εξαντλητικά ωράρια, να μην παίρνουμε ρεπό, να μην παίρνουμε άδειες. Και το μια τελευταίο διάστημα παρατηρείται ένα πρωτοφανές κύμα παρετήσεων από νοσηλευτές σε δημόσια νοσοκομεία που παρόμοιό του το ΕΣΥ δεν έχει ξαναγνωρίσει. Στην Ελλάδα της ανεργίας και της οικονομικής ανασφάλειας και της φτώχειας, μόνιμοι νοσηλευτές, επειδή δεν αντέχουν άλλο να δουλεύουν κάτω από αυτές τις συνθήκες... Αυτό είναι ένα χρόνιο πρόβλημα. Φτάνουν να παρετούνται. Αυτό είναι η μία πτυχή. Από την άλλη πλευρά, από την πλευρά των γιατρών, υπάρχει, όπως λέει η κυρία Παγώνη, καλή θέληση από όλους? Ή πάμε τώρα εν ώψη ευρωεκλογών να δημιουργήσουμε μια αναταραχή ότι να, μας μάραναν τα απογευματινά χειρουργεία? Ναι, θα σας απαντήσω ότι αυτό τώρα τελευταία αυτό ακούγεται. Πριν από 2 χρόνια που δεν είχαμε εκλογές, που πάλι υπήρχαν ελλείψεις αναισθησιολόγους και χρειάστηκε να γίνει αναστολή των τακτικών χειρουργείων και από εκεί προέκυψαν έκτακτοι διορισμοί. Τότε δεν είχαμε εκλογές. Πριν από 4-5 μήνες που πάλι οι συνάδελφοι από το Αγλαία Κυριακού χρειάστηκε να αναστείλουν τα τακτικά χειρουργεία, δεν είχαμε εκλογές. Άρα λοιπόν. Κύριε Μπάνο, τώρα εσείς είστε σε κινητοποίηση από ό,τι καταλαβαίνουμε. Δεν λειτουργεί τίποτα στο παιδόν? Τι εννοείται δεν λειτουργεί τίποτα? Φυσικά και λειτουργεί. Το νοσοκομείο εφημερεύει. Τα χειρουργεία εννοείται. Τα έκτακτα χειρουργεία καλύπτονται. Υπήρχε μια απόφαση ότι από 1η Ιουνίου θα γίνει αναστολή των τακτικών χειρουργείων. Η απόφαση αυτή είχε πάρθει την προηγούμενη εβδομάδα. Τη εβδομάδα που μας πέρασε μεσολάβησε η ολοκλήρωση των κρίσεων των 3-4 θέσεων για αναισθησιολόγους. Ναι. Μάθαμε ότι οι αναισθησιολόγοι αυτοί θα διοριστούν.
Έγινε χθες καινούρια Γενική Συνέλευση του Χειρουργικού Τομέα. Αποφασίστηκε να μην εφαρμοστεί αυτό το έσχατο μέτρο. Την άλλη εβδομάδα όμως έχουμε καινούρια Γενική Συνέλευση όλου του προσωπικού, έτσι ώστε να αποφασίσουμε πώς θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις μας, ναι, με βασικό αίτημα να ανοίξουν όλες οι χειρουργικές αίθουσες, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί η λίστα και να χειρουργηθούν τα παιδιά του κόσμου, mm-hmm, να γίνουν επίγουσες μαζικές προσλήψεις σε αναγκαίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Καλά, το ξέρετε, να σταματήσουν οι καταναγκαστικές μετακινήσεις. Επειδή εγώ μπαίνω, ναι, λίγο στη θέση των γονιών, που αυτή την ώρα μας βλέπουν και έχουν τα παιδάκια τους, εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, να υποφέρουν. Ξέρετε καλά ότι ένα τακτικό χειρουργείο μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα έκτακτο. Λέω, μη υπάρχει κάποια περίπτωση να κάνετε κι εσείς ένα βήμα πίσω. Λίγο να έρθει και η κυβέρνηση πιο κοντά σε εσάς. Αυτά που λέτε είναι κατανοητά, τα σέβομαι και τα ασπάζομαι. Αλλά απ' την άλλη, επειδή δεν είναι και σωστό να κλείνουν τελείως τα χειρουργεία και τα τακτικά και για εσάς, γιατί μπροστά σας θα το βρείτε, μήπως θα πρέπει λίγο κι εσείς. Σας επαναλαμβάνω ότι για να λειτουργήσουν τα τακτικά χειρουργεία χρειάζεται προσωπικό. Χρειάζονται γιατροί, χρειάζονται νοσηλευτές. Με το προσωπικό, άρα, λοιπόν, λέω, που λειτουργούσαν μέχρι σήμερα, με την όποια με υπομονή κάνετε και θυσία, αυτό ρωτάω. Με το προσωπικό που υπάρχει σήμερα καλύπτονται με δυσκολία τα έκτακτα χειρουργικά περιστατικά και 1 με 2 τακτικά χειρουργεία την εβδομάδα. Δεν υπάρχει δυνατότητα να καλυφθούν περισσότερα. Δουλεύουμε σε συνθήκες μεγάλης έντασης, μεγάλης εξουσθένωσης, υπερεργασίας και γι' αυτό το λόγο έχουμε προβεί. Εδώ υπάρχει και το άλλο τώρα, κυρία Παγώνη. Κύριε Μπανό, δηλαδή, τι περιπτώσεις έχετε που περιμένουν, δηλαδή, για να καταλάβουμε λίγο τι περιπτώσεις. Πριν από 2 χρόνια, όταν είχαν προκηρυχθεί εδώ στο Αγία Σοφία 3 θέσεις ανεσιολόγων, υπήρχαν 5 συνάδελφοι που ενδιαφέρθηκαν για αυτές τις θέσεις. Ναι, και όταν ζητήσαμε να διοριστούν και οι 5, γιατί οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες, το Υπουργείο το αρνήθηκε. Ρώτησε η Αθήνα Βουλγαρή, συγγνώμη, τι περιστατικά είναι αυτά που περιμένουν για χειρουργείο εδώ. Κατά πόσο είναι σοβαρά, επίπεδα. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Αν έχετε κάποια εικόνα. Ναι, ναι. Είναι περιστατικά τα οποία θεωρούνται τακτικά. Οριλά περιστατικά για αμυγδαλεκτομή, για κρεατάκια, για κύλες, τα οποία όμως όσο καιρό δεν λύνεται το χειρουργικό τους πρόβλημα, έχουν συνέπειες και θα καταλήξουν στο τέλος να χειρουργηθούν ως έκτακτα. Κάτι μου λέγατε για το παιδοκαρδιοχειρουργικό εδώ. Το παιδοκαρδιοχειρουργικό είναι ένα άλλο παράδειγμα. Η αμυγδαλή μπορεί να σου κάνει πιόδι, η αμυγδαλή και να σου κάνει. Το καρδιοχειρουργικό. Λοιπόν, στο παιδοκαρδιοχειρουργικό, το οποίο έχει μία αίθουσα την εβδομάδα, και ενώ στα ιδιωτικά νοσοκομεία την ημέρα γίνονται 2 και 3 χειρουργεία, εδώ γίνεται 1 χειρουργείο την εβδομάδα, ενώ υπάρχουν και εξειδικευμένοι καρδιοαναισθησιολόγοι και εξειδικευμένοι καρδιοθωρακοχειρουργοί και εντατικολόγοι, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν τα παιδιά που περιμένουν να χειρουργηθούν και να αναπτυχθεί πλήρως το τμήμα.